Έτσι, ως γυναίκα και ως... Σήμερα είχα την τιμή να παραλάβω βραβείο με τίμησαν οι ποδοσφαιριστές της Super League 2 και οι προπονητές ως καλύτερη διαιτητή Super League 2. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για μένα, διότι όταν οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές τιμάνε είναι καταξίωση, διότι μπορούν να καταλάβουν τις προσπάθειες που καταβάλει τόσα χρόνια και τους κόπους και την εμπιστοσύνη που μου δίνουν στο πρόσωπό μου. Σε ένα παιχνίδι που ήσασταν φίλαθλος και όχι διαιτητής, πώς το είδατε? Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αξίζει χαρακτήρα για τις δύο ομάδες. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα φτάσανε εδώ πέρα ως φιναλίστ. Και ήταν πολύ καλό, πολύ καλή απόδοση για δύο ομάδες. Για τη διαιτησία του αγώνα. Πολύ καλή για τη διαιτησία. Είναι εύκολο για μια γυναίκα διαιτητή να διακρίνεται σε έναν καθαρά προκρατούμενο χώρο? Δεν είναι εύκολο, αλλά και δεν είναι και δύσκολο. Άμα έχεις πρόγραμμα, άμα δουλεύεις σκληρά, άμα διαβάζεις, θεωρώ ότι όλα γίνονται με το σεβασμό, με την κατάλληλη υποστήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Και εγώ έχω πολύ υποστήριξη από τους δικούς μου ανθρώπους και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Κυρία Αντωνίου, οι ποδοσφαιριστές σας φαίνονται σαν γυναίκες, θα αντιμετωπίζουν ή σαν διαιτητή? Σαν διαιτητή, σαν διαιτητή. Θεωρώ ότι η γυναίκα έχει καθιερωθεί. Έχουμε πολύ καλή αντιμετώπιση. Προσωπικά εγώ έχω πολύ καλή αντιμετώπιση από τους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ.